Με την ψυχαγωγία στο σπίτι να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, την εμφάνισή τους στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να κάνουν τα TV boxes, δηλαδή multimedia συσκευές που προορίζονται για το ράβι της τηλεόρασής σας. Η AlphaWise είναι μια εταιρεία μέτρα την Κίνα, η οποία προσφέρει μια συναρπαστική και δυναμική τεχνολογία για οικιακούς χρήστες. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει από Android TV boxes μέχρι και αυτόματες ρομποτικές σκούπες, προσφέροντας προσιτή τεχνολογία σε μεγάλο εύρος τιμών. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το S92 TV Box της AlphaWise, το οποίο χαρακτηρίζεται από το μικρό του μέγεθος καθώς και από το ενδιαφέρον εσωτερικό του. Συγκεκριμένα, το S92 ενσωματώνει επεξεργαστή 8 πυρήνων, μνήμη RAM 2GB DDR3, 16GB αποθηκευτικού χώρου με δυνατότητα επέκτασης μέσω εξωτερικών δίσκων καθώς και microSD κάρτας. Το S92 μπορεί να παράγει με ευκολία 4K περιεχόμενο, υποστηρίζεται από το Google Play, ενώ τρέχει με την 6η έκδοση του λειτουργικού Android, πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε να εγκαταστήσετε όποια εφαρμογή υπάρχει στο ψηφιακό κατάστημα της Google. Το AlphaWise S92 το προμηθευτήκαμε από το GearBest και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε TV Box στα 50€. Ας ξεκινήσουμε με το unboxing για να δούμε τι περιέχει μέσα στη συσκευασία. Ανοίγοντας τη συσκευασία, αρχικά θα βρούμε το AlphaWise S92 μέσα σε ειδική ζελατίνα προστασίας. Εξωτερικά, το AlphaWise S92 είναι μια μικρή και όμορφη συσκευή. Διαθέτει μάτι επιφάνειες πάνω και κάτω, ενώ οι τέσσερις πλαϊνές πλευρές είναι γυαλιστερές. Όλες οι υποδοχές της συσκευής συγκεντρώνονται στην πίσω και στη μία πλαϊνή πλευρά, ενώ οι άλλες δύο είναι άδειες. Προχωρώντας στα υπόλοιπα της συσκευασίας, βρίσκουμε το τηλεχειριστήριο, το οποίο φαίνεται απλό και εξυπηρετεί για τις βασικές λειτουργίες. Είναι ένα κλασικό τηλεχειριστήριο με βασικές media λειτουργίες, ρύθμιση ήχου, πλόγηση στο μενού και αρνητικά πλήκτρα. Από ό,τι βλέπω, παίρνει δύο μπαταρίες 3α, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται. Συνεχίζοντας, βρίσκουμε το τροφοδοτικό ευρωπαϊκού τύπου, ένα HDMI καλώδιο για να συνδέσουμε το TV Box με την τηλεόραση. Παρόλο που το καλώδιο είναι μικρό, περίπου 80 εκατοστών και δεν έχει επιχρυσωμένες επαφές, αποδίδει ικανοποιητικά. Τέλος, βρίσκουμε το φυλάδι με τις οδηγίες, το οποίο είναι στα αγγλικά και περιέχει έναν γρήγορο οδηγό εγκατάσταση της συσκευής με τις βασικές ρυθμίσεις. Το AlphaWise S92 έρχεται με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή της AmuLogic, τον οκταπύρινο S912, με αρχιτεκτονική 64-bit, ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2 GHz. Διαθέτει την τετραπύρινη κάρτα γραφικών ARM Mali TAF 820 MP3, η οποία φτάνει μέχρι τα 600 MHz. Επίσης, είναι εμφοδιασμένο με 16 GB ως εσωτερικό χώρο και διαθέτει 2 GB DDR3 μνήμη RAM. Υποστηρίζει τους εξής τύπους αποκωδικοποίησης, ενώ στον τομέα της εικόνας υποστηρίζονται αναλύσεις μέχρι 4K στα 60fps για βίντεο, καθώς και όλοι οι σύγχρονοι τύποι εικόνων. Όσον αφορά το κομμάτι του ήχου, υποστηρίζονται τα πιο γνωστά πρότυπα ήχου. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το S92 είναι αρκετά ευέλικτο, υποστηρίζοντας όλα τα γνωστά πρότυπα σύνδεσης μέσω Wi-Fi και σε δύο συχνότητες, ενώ μπορεί να επεκταθεί και με την υποστήριξη συσκευών Bluetooth 4. Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα μικρές, μόλις 11x11x1,7 εκατοστά, ενώ το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 179 γραμμάρια. Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, μαζί με το TV Box προμηθεύτηκα και ένα Bluetooth ασύρματο πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο touchpad. Για πάμε τώρα στο unboxing και αυτού εδώ το προϊόντος, ώστε να δούμε τι περιέχει η συσκευασία.
Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία, το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε είναι το πληκτρολόγιο, το οποίο φαίνεται αρκετά μικρό και συμμαζεμένο. Είναι όλο από πλαστικό, με την πίσω όψη να έχει μια πιο γλώσσα υφή. Εδώ βλέπουμε την υποδοχή του καλωδίου φόρτισης, καθώς επίσης και το πλήκτρο on-off, από το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε το πληκτρολόγιο. Προχωρώντας τα υπόλοιπα της συσκευασίας, θα βρούμε το καλώδιο φόρτισης, το οποίο από τη μία πλευρά είναι απλή USB και από την άλλη micro USB. Και τέλος, θα βρούμε ένα φυλάδιο με οδηγίες χρήσης, το οποίο από τη μία πλευρά είναι στα αγγλικά και από την άλλη στα κινέζικα. Η συνδεσιμότητα του πληκτρολογίου αυτού γίνεται με Bluetooth 3ης γενιάς, ενώ το εύρος λειτουργίας του είναι τα 10 μέτρα. Διαθέτει 83 φυσικά πλήκτρα και 18 πλήκτρα αφής, ενώ η ενσωματωμένη μπαταρία που διαθέτει είναι χωρητικότητας 300 mAh. Το selling point όμως αυτού του πληκτρολογίου είναι το touchpad, το οποίο από numeric keypad με μια απλή κίνηση μετατρέπεται σε mousepad. Για πάμε τώρα να το βάλουμε και σε λειτουργία να το δούμε. Λοιπόν, σε πρώτη φάση τοποθετούμε μπαταρία στο τηλεχειριστήριο. Αφαιρούμε τα προστατευτικά καπάκια από το HDMI καλώδιο και συνδέουμε τη μία άκρη στη θύρα του TV Box και την άλλη άκρη στη θύρα της τηλεόρασης. Τέλος, συνδέουμε και το τροφοδοτικό και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε σε λειτουργία. Μόλις το ενεργοποιήσουμε, θα δούμε μία μικρή μπλε LED ένδειξη, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής μας θα εμφανιστεί το λογότυπο της Google TV. Έπειτα, θα μεταφερθούμε αμέσως στο βασικό μενού, από όπου μπορούμε να κάνουμε τις πρώτες βασικές ρυθμίσεις. Ο launcher του S92 είναι αρκετά γνωστός σε τέτοια TV Box. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε τώρα είναι να μπούμε στις ρυθμίσεις για να συνδεθούμε με το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού μας. Τέτοιο είδους TV Box είναι ουσιαστικά ένα καμουφλαρισμένο Android κινητό. Έτσι, πηγαίνοντας στο More Settings, θα βρούμε το γνωστό σε όλους μενού των Android κινητών. Ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε μόλις πάρουμε στα χέρια μας το TV Box είναι να δούμε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Αυτές οι ενημερώσεις εξασφαλίζουν την καλύτερη λειτουργία της συσκευής μας, διορθώνουν κάποια bugs που μπορεί να υπάρχουν και μας εξασφαλίζουν καλύτερη εμπειρία χρήσης. Εγώ, με το που πήρα στα χέρια μου το S92, χρειάστηκε να κάνω 2 φορές ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις έγιναν αρκετά γρήγορα και δεν συνάντησα κανένα απολύτως πρόβλημα. Στη συνέχεια, πήγα στην επιλογή προσθήκη αξεσουάρ με το λογότυπο του Bluetooth για να συνδέσω το πληκτρολόγιο που σας έδειξα προηγουμένως. Στη συνέχεια, ας κάνουμε μια περιήγηση στα διάφορα κουτάκια να δούμε τι περιέχουν. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, το S92 διαθέτει Play Store, που σημαίνει ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή επιθυμούμε. Εγώ, για να τσεκάρω ότι δουλεύει κανονικά, εγκατέστησα το Quizdom, το οποίο εγκαταστάθηκε και δούλεψε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και τώρα, ας περάσουμε στον βασικότερο, αν όχι μοναδικό λόγο για τον οποίο αγόρασα το S92, το Kodi. Το Kodi είναι προεγκατεστημένο στον S92 και είναι ένας δωρεάν media player ανοιχτού κώδικα, ο οποίος αναπτύσσεται από το XBMC Foundation, μια κερδοσκοπική κοινοπραξία στον χώρο της τεχνολογίας. Έχει ιστορία που ξεπερνάει την μια δεκαετία. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2002 σαν ένας media player για το Xbox με το όνομα Xbox Media Player. Το Δεκέμβριο του 2003 σταμάτησε η ανάπτυξη του XBMP, ενώ εντός του 2004 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Xbox Media Center.
Μέχρι και τη 13η έκδοση, η εφαρμογή διατήρησε το όνομά της παρότι ήταν διαθέσιμη για πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες hardware πέραν του Xbox. Από τη 14η έκδοση και μετά, τον Αύγουστο του 2015 μετονομάστηκε σε Kodi. Το Kodi υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους αρχείων βίντεο και ήχου, καθώς επίσης και αναπαραγωγή streaming audio και βίντεο από το ίντερνετ. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε πλήθος άλλων δυνατοτήτων με τη χρήση plugins όπως η αυτόματη έβρεση υποτίτλων μεταξύ άλλων. Το interface του είναι σχεδιασμένο για μεγάλες οθόνες τηλεοράσεων, ενώ ο σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό ακόμη και μέσω τηλεκοντρόλ. Με λίγα λόγια, το Kodi δημιουργήθηκε για να βλέπουμε τσαμπέ μέσω streaming όλες τις καινούργιες ταινίες και σειρές που βγαίνουν. Σε αυτό το σημείο επίσης θέλω να τονίσω ότι το όμορφο αυτό interface που βλέπετε είναι προϊόν ενός plugin που έχω χρησιμοποιήσει, το οποίο ονομάζεται RX Wizard και όχι το πραγματικό interface του Kodi. Για πάμε τώρα να βάλουμε και κάτι να δούμε πώς δουλεύει. Ας δοκιμάσουμε το Walking Dead που είναι και η αγαπημένη μου σειρά. Πάμε στον 7ο κύκλο και ας δοκιμάσουμε το πρώτο επεισόδιο. Πολύ ωραία, βλέπουμε ότι ξεκίνησε και από ό,τι βλέπουμε είναι σε ποιότητα 720p. Για πάμε τώρα να δοκιμάσουμε να βάλουμε και ελληνικούς υπότιτλους. Τέλεια, βλέπουμε ότι και οι υπότιτλοι παίζουν μια χαρά. Και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και μια εγγραφή για περισσότερα τέτοια βίντεο.